Τα ωφέλη της κριτικής κουζίνας που αποτελεί, όπως τόνισαν οι επιστήμονες, τη βάση της μεσογειακής διατροφής, αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου διεθνούς γαστρονομικού και πολιτιστικού συμποσίου που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Ηρακλείου και το Πανεπιστήμιο Yale. Παρουσία κορυφαίων επιστημόνων, συγγραφέων, διακεκριμένων σεφ, διατροφολόγων και επαγγελματιών του κλάδου, επισημάνθηκε η ανάγκη επιστροφής στη φιλοσοφία της κριτικής κουζίνας, από την οποία είπαν ότι δυστυχώς οι νεότερες γενιές, ακόμη και στην Κρήτη, έχουν απομακρυνθεί. Η κριτική διατροφή του τότε έχει πάρα πολλά να μας μάθει, αλλά έχει να μάθει ίσως και πρώτα και καλύτερα τους κριτικούς πρέπει να μάθει του σήμερα. Να ακολουθήσουν, να γυρίσουν προς τα πίσω, γιατί η Κρήτη, όπως γνωρίζετε, έχει ένα τεράστιο πρόβλημα διαβήτη, 8%, έχει 40%, μάλλον 22% παιδική παχυσαρκία και υπέρβαρο. Πιστεύω ότι πρέπει να γυρίσουμε πίσω στις ρίζες μας. Είναι το πιο σημαντικό, και άμα δείτε, μέχρι από τα εστιατόρια μέχρι τα νέα παιδιά έχει αλλάξει η όλη διατροφή με βάση τη διατροφή της Αμερικής. Με την επισήμανση ότι η σύγχρονη στροφή προς το δυτικό μοντέλο ζωής κάθε άλλο παρά διασφαλίζει την υγεία, οι επιστήμονες διευκρίνησαν πως η κριτική διατροφή δεν είναι απλά η κάλυψη σε διατροφικές ανάγκες, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία που περιλαμβάνει τα προϊόντα, τον τρόπο που αυτά μαγειρεύονται, τον τρόπο που αυτά καταναλώνονται, ακόμη και τις οικογενειακές και προσωπικές σχέσεις. Δεν είναι μόνο το πώς θα μαγειρεύουμε, αλλά είναι επίσης και πώς θα τρώμε. Δηλαδή, αξίες που έχουν χαθεί αυτή τη στιγμή είναι το οικογενειακό τραπέζι, το οποίο δεν το βλέπουμε πλέον. Ο καθένας παίρνει κάτι, θα πάει να φάει το McDonald's και θα πάει στη δουλειά, γιατί αρχίζουμε και μπαίνουμε στο δυτικό πνεύμα ζωής, το οποίο δυστυχώς έχει κακά επακόλουθα. Η σημασία έχει παράγω τοπικά και καταναλώνω τοπικά, και δεν είναι δυνατόν εγώ να πηγαίνω σε μερικά ξενοδοχεία στην Κρήτη και να μου δίνουν πορτοκαλάδα, ένα νεροζούμι κίτρινο που έχει δήθεν ότι είναι πορτοκαλάδα, ή να μην έχω τις υπέροχες σελίτσες σας, τις παστές, ή ακόμα και το λάδι να μην χρησιμοποιείται σε ορισμένα εστιατόρια. Από τα στοιχεία στα οποία επικέντρωσαν οι ομιλητές, ήταν εκτός από τις ευεργετικές ιδιότητες των προϊόντων της Κρήτης και οι γεύσεις της κριτικής κουζίνας, που με σταθερά βήματα αρχίζουν να μπαίνουν εκ νέου σε μεγάλες κουζίνες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να διανυθεί ακόμη πολλής δρόμος προκειμένου να αλλάξει η λογική του δυτικού τρόπου ζωής. Μπορούμε να το κάνουμε, θεωρώ, και είναι και υποχρέωσή μας να το κάνουμε, θεωρώ, και είναι και υποχρέωσή μας να το μαγειρεύουμε εμείς επίσης και να το δίνουμε στον κόσμο να το τρώει. Αλλά ως ένα μοντέλο που γενικά εφαρμόζεται, είναι μεγάλη πρόκληση και δεν ξέρω πώς μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα. Ξέρουμε ότι η μεσογειακή διατροφή αναγνωρίζεται σήμερα ως η βασική δίαιτα της ευζωίας. Όμως η κριτική διατροφή είναι κάτι διακριτό, είναι η βάση της μεσογειακής διατροφής και ως τέτοια θέλουμε να την αναδείξουμε.